10 λεπτά είναι καλά. Ναι, θα σας δώσουμε κι άλλα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση βρήκε ορισμένα ενδιαφέροντα θέματα για να αναδειχθούν, για να αναδειχθεί πρώτον η ανικανότητα της κυβέρνησης. Φαντάζομαι αυτό είναι το μότο. Αυτό είναι το μότο που πρέπει να αποδεικνύεται κάθε μέρα. Την ανικανότητα τη δικιά σας. Την ανικανότητα τη δικιά σας. 5 χρόνια, 6 χρόνια μέσα στα μνημόνια να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Αυτήν την ξεχάσατε. Θα έρθω και σε αυτό. Και το δεύτερο, το πώς η κυβέρνηση προσπαθεί, υπερβαίνοντας την νομοθεσία του κράτους ή την κοινοτική νομοθεσία, να κάνει αναθέσεις, σπάθηση δημοσίου χρήματος κτλ. Αυτό είναι το σημερινό κλίμα. Το σημερινό κλίμα είναι αυτό. Δεν ήταν βέβαια το κλίμα αυτό μέσα στις επιτροπές της Βουλής που συζητήσαμε διεξοδικά και νομίζω με μεγάλη ηρεμία και κατανόηση ένα νομοσχέδιο το οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία το ψηφίζει όλη η Βουλή. Το ψηφίζει είτε κατάρθρο, είτε επί της αρχής, είτε όχι επί της αρχής, αλλά ναι, στα άρθρα το ψηφίζει. Αυτό είναι το δεδομένο αυτού του νομοσχεδίου. Επομένως, δεν σκοπεύω να αναφερθώ στο νομοσχέδιο, στο οποίο και καλό νομοσχέδιο είναι και το ξέρετε και το έχετε όλοι συνενέσει σε αυτό και το ψηφίζετε. Θα αναφερθώ περισσότερο στα θέματα που υπήρξαν και από τη μια αντιρρήσεις και από την άλλη τροπολογίες και άλλες προτάσεις κτλ. Κτλ. Ένα θέμα για την ειδίκα, για άλλη μια φορά, για όσους έχουν κάποιες αμφιβολίες, κυρία Χριστοφουλοπούλου επανήλθε και νομίζω ότι έχει καλυφθεί από την... Άρα νομίζω έχετε καλυφθεί όλοι από την νομοτεχνική βελτίωση που κάναμε, η οποία είναι σαφής ότι η ΔΙΚΑ δεν μπορεί να αναθέτει στο εξωτερικό εργασίες πλην ή μόνο στο δημόσιο, το αντίστοιχο δημόσιο εργασίες, δηλαδή να παίρνει εργασίες από το δημόσιο των ευρωπαϊκών κρατών. Ελπίζω ότι αυτό είναι σαφές πια και έχει ξεκαθαρίσει για όλους μας. Έχω επανειλημμένα πει ότι η ΔΙΚΑ έχει αυτή τη στιγμή επομιστεί πολύ μεγάλα έργα και έχει πολύ μεγάλα έχει αποδείξει τη δυνατότητά της ως δημόσιος φορέας. Ένα δεύτερο σημείο τριβής, νομίζω και αυτό μικρής τριβής, αποτέλεσε το Εθνικό Μητρό για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και λέω και αυτό μικρής τριβής, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχετε πιστεί όλοι ότι αυτό είναι ένα εθνικό μητρό στο οποίο όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται υποχρεωτικά και παρακολουθούνται υποχρεωτικά, μια και προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στο κράτος. Και κατάλαβα ότι και σε αυτό συνενείτε, θέλατε μια παραπάνω διευκρίνηση από μένα, αν κατάλαβα καλά, την οποία σας τη δίνω. Εάν όντως το νέο Μητρό δηλαδή θα είναι συνδεδεμένο με όλα τα υφιστάμενα και αν πράγματι εδώ επιχειρούμε να υπάρχει μια μεγάλη διαφάνεια ακόμη και για τους φορείς οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος. Παράδειγμα, το γυροκομείο Αθηνών δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, όμως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όλων των στοιχείων του, γιατί αλλιώς δεν θα φτάνε το γυροκομείο Αθηνών, ένα ίδρυμα που έχει από τις μεγαλύτερες δυνατές περιουσίες στο ελληνικό κράτος, 800 ακίνητα, να έχει σήμερα 30 μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους, επισχέσεις εργασίας συνεχής, 30 εκατομμύρια χρέος και πάει λέγοντας.
Αυτό είναι η μία όψη όλων αυτών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ, κοινοφελούς, φιλανθρωπικά σωματεία κτλ. Η άλλη όψη είναι παραδείγματος χάρη οι ΜΚΟ, οι οποίες είναι πραγματικά σημαντικές και επιτελούν μεγάλο έργο, όπως είναι τα παιδικά χωριά SOS, όπως είναι το Save the Children, όπως είναι η πράξη την οποία σήμερα εδώ θέλω να τιμήσω αποτείοντας φόρο τιμής στον Τζανέτο τον Αντίπα που κηδεύεται τώρα τις 3,5, ο οποίος ήταν επικεφαλής της πράξης, ένας άνθρωπος οραματικός, ένας άνθρωπος μεγάλων γνώσεων, νεαρός άνθρωπος, μεγάλη απώλεια που τον χάσαμε. Τον έχουμε από την πρώτη στιγμή συνεργάτη μας, ενθουσιώδη, παθιασμένο για τα προβλήματα τόσο του προσφυγικού, αλλά και όσο και των αστέγων. Το λεωφορείο για τους άστεγους ήταν και δικιά του πρωτοβουλία και δική του δουλειά. Χιλιάδες προτάσεις μας μπορούσε να τις πάει αμέσως παρακάτω με τη γνώση του και τη μεγάλη του αγάπη και το πάθος και τη γνώση. Και του αποτείω αυτό το φόρο τιμής από εδώ επίσημα, για να δείτε ότι πραγματικά όταν μιλάω για όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και της ΜΚΟ, δεν τις τσουβαλιάζω όλες στο ίδιο επίπεδο. Ας πάμε τώρα στα σχολικά γεύματα. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, δέχομαι την νομοτεχνική σας βελτίωση στο σημείο όπου κάνετε την παρέμβαση και για την παχυσαρκία, δηλαδή για όρους της υγιεινής. Αυτό θα το δεχτώ και θα το βάλω. Όμως, κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν κατάλαβα. Ή εμείς οι δύο δεν έχουμε συνεννοηθεί ή η Βουλή δεν έχει συνεννοηθεί. Και η Νέα Δημοκρατία μαζί μας. Εμείς με αυτή την τροπολογία ξεκινάμε επίσημα ένα μεγάλο πρόγραμμα 11 εκατομμυρίων γευμάτων για το 17, των οποίων η ανάθεση και η υλοποίηση θα γίνει με βάση τους διεθνείς διαγωνισμούς. 11 εκατομμύρια. Γιατί δεν τα ξεκινήσαμε νωρίτερα? Γιατί τα 11 εκατομμύρια γεύματα κόστους 24.300.000 ευρώ. Γιατί δεν το ξεκινήσαμε νωρίτερα? Γιατί τα χρήματα τα βρήκαμε τον Ιανουάριο και μπορέσαμε για πρώτη φορά να μας δοθούν? Και το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε, το πρώτο, σε αυτό εδώ δηλαδή, αμέσως βάλαμε την τροπολογία ώστε από εδώ και ύστερα, πρώτον, να εγκαταστήσουμε, να εγκαθιδρύσουμε στη χώρα μας σχολικά γεύματα. Σχολικά γεύματα με τριπλό σκοπό, εκπαιδευτικό, ανθρωπιστικό, αλλά και για λόγους υγείας, αλλά και λόγους διαμόρφωσης της νέας γενιάς. Ένα. Λοιπόν, αυτό το τρίπτυχο, νομίζω όλοι λέτε, είναι καλό πράγμα αυτό, αλλά. Πού είναι το αλλά? Το αλλά είναι ότι δεν θέλετε ένα πιλωτικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί μέχρι το Πάσχα, το οποίο θα ξεκινήσουν τα 11 εκατομμύρια γεύματα για όλη τη χρονιά. Πόσα είναι τα γεύματα που θα γίνουν μέχρι το Πάσχα? Είναι 350.000 γεύματα. Και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκινήσαμε όλο αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και το δουλεύουμε όλη αυτή την εποχή, το προσπαθούμε, γίνεται ότι έχουμε βρει τα σχολεία και τα 10.000 αυτά παιδιά. Ένα πιλωτικό λοιπόν πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί μέχρι το Πάσχα, δηλαδή 350.000 γεύματα, 10.000 παιδιά επί 35 μέρες. Αυτό είναι. Περί αυτού πρόκειται. Έναντι των 11 εκατομμυρίων. Φρίαξε η Βουλή των Ελλήνων για τη μεγάλη παρέκβαση που κάνει η κυβέρνηση να δώσει αυτά
κατά παρέκκληση των διαδικασιών των διεθνών διαγωνισμών. Όταν, πρώτον, έχουμε σεβασμό στην κοινοτική οδηγία, δηλαδή σύμφωνα με την περίπτωση Δέλτα του άρθρου 5 και τα λοιπά για τις κοινωνικές υπηρεσίες, είναι δυνατή η προσφυγή στην απευθείας ανάθεση αν η εκτιμόμενη αξία της σύμβασης είναι κάτω των 750.000 ευρώ. Είναι, όπως σας λέει, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Δεύτερον, προσφύγαμε από τις 3 Φεβρουαρίου στη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΣ, δηλαδή ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. Και είχαμε ομόφωνη γνώμη. Την καταθέτω στα πρακτικά όλη την αιτιολογική της έκθεση της ΕΑΔΣ από τις 3 Φεβρουαρίου. Ομόφωνη. Ξέρετε τι θα πει ομόφωνη. Η ΕΑΔΣ είναι ανεξάρτητη αρχή της οποίας πολλά μέλη είναι διορισμένα από την προηγούμενη κυβέρνηση και ορισμένα από αυτήν. Άρα δεν είναι σιριζέικη. Ομόφωνη γνώμη ότι μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Τι ακριβώς μου λέτε τώρα όλοι? Ότι γίνεται μια τρομακτική ιστορία διαφθοράς. Αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή, με όλες αυτές τις εγγύησεις που έχουμε εξασφαλίσει για ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε συγκεκριμένους δήμους Θεσσαλονίκης, και οι οποίοι δήμοι λένε γιατί καθυστερείτε. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν έχω καταλάβει την τροπολογία ως προς τα άλλα σημεία που καταθέτετε, γιατί πρόκειται για τροπολογία και όχι για νομοτεχνική βελτίωση. Τι ακριβώς μου λέτε? Να το κάνουν οι δήμοι αυτό το πρόγραμμα 35 μέρες επί 10.000 παιδιά, η συγκεκριμένη δήμη της Θεσσαλονίκης, αυτό μου λέτε? Και τότε να το κάνουμε τη διαδικασία του κατεπήγοντος που λέω εγώ ή όχι? Ή με το διεθνή διαγωνισμό? Τι μου λέτε ακριβώς? Μιλάμε για 350.000 γεύματα έναντι 11 εκατομμυρίων. Οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι, ανακοίνωση αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Έχουν βρεθεί όλοι οι δήμαρχοι. Γιατί δεν ξεκινάτε? Γιατί δεν ξεκινάτε, μας λένε μας, αφού μας είπατε ότι σε αυτούς τους δήμους θα γίνουνε. Εσείς τι μου λέτε ακριβώς να καταλάβω? Διότι δεν κατάλαβα. Θα πάμε με το κατεπήγον για τις 30, για τα 10.000 γεύματα ή όχι? Ή θα πάω με το 3 μήνες μετά, όπως πάω σε όλη την Ελλάδα? Διότι πια δεν ξέρω κι εγώ τι λέω εδώ πέρα. Πραγματικά. Εγώ είδα την τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να σας πω ότι τη σκέφτομαι πολύ σοβαρά και τη συζητάμε και με την Υπουργό για να την κάνουμε αποδεκτή. Αλλά για να εξηγηθούμε και εδώ τι συμβαίνει. Νέο σκάνδαλο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Άκουσα και απίθανα πράγματα. Ότι το δίνουμε τα λεφτά εν λευκών στο Καμένο να κάνει ό,τι θέλει ο Καμένος. Λες, και δεν υπάρχει Υπουργείο Άμυνας. Δεν είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εδώ δεν υπάρχει διαδικασία όπου ο στρατός δούλεψε και έκανε συγκεκριμένα πράγματα στο προσφυγικό. Εγώ κατάλαβα το εξής. Τι είχαμε κάνει το περασμένο διάστημα? Είχαμε κάνει το εξής, αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Είχαμε πάρει ακίνητα που βρίσκονται σε υποπτευόμενους μας φορείς. Κέντρα κοινωνικής προστασίας, δηλαδή. 13 υπάρχουν από αυτά σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν ακίνητα άδεια. Άδεια. Σε καλή κατάσταση. Άλλα που με ένα βάψιμο είναι έτοιμα. Άλλα που δεν είναι και θέλουν λίγο παραπάνω δουλειά. Είχαμε πάρει λοιπόν ακίνητα από αυτά, γιατί θεωρούσαμε ότι τα συνόδευτα προσφυγόπουλα έπρεπε να είναι μέσα σε αυτά τα ιδρύματα, που είναι και τα προστάτευτα ελληνόπουλα. Δεν πιστεύουμε ότι έπρεπε να είναι κάπου αλλού. Πήραμε λοιπόν 8 τέτοια οικήματα σε όλη την Ελλάδα, εμείς.
ως Υπουργείο Εργασίας τότε από εποπτευόμενους μας φορείς και με ΜΚΟ, οι οποίες είχαν το χρήμα, διότι αυτές είχαν το χρήμα στο προσφυγικό, οι ΜΚΟ φτιάξανε τα κτίρια και εκεί βάλαμε απροστάτευτα, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό ήταν παράνομο. Μου το λέτε εσείς σήμερα. Εγώ τότε ήξερα ότι υπάρχει και ξέρω νόμος του κράτους που λέει ότι σε περίπτωση για την προσφυγική κρίση, κύριε Πρόεδρε, κάντε μου λίγο τη χάρη, γιατί πρέπει να εξηγηθούμε εδώ. Να εξηγηθούμε. Εγώ δεν λέω να το καταψηφίσετε όλοι, αλλά να εξηγηθούμε. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν τότε ο νόμος και λέει ότι για την προσφυγική κρίση μπορείς να αναθέτεις κατευθείαν, και το χρήμα το είχαν οι ΜΚΟ, κατανάθεση κατευθείαν απ' έξω, έτσι, να τους αναθέτεις να σου κάνουν αυτές τις δουλειές. Κάναν λοιπόν αυτές τις δουλειές, τα κτίρια αυτά βελτιώθηκαν, δηλαδή η περιουσία του ελληνικού κράτους, κατά τη δική μας άποψη, αυτή πρέπει να βελτιωθεί και αυτή πρέπει να στεγάσει τα προσφυγόπουλα, αντί να πληρώνουμε νίκια αριστερά-δεξιά. Πρέπει στο τέλος η περιουσία του ελληνικού κράτους να βελτιωθεί για να μπορέσει, όταν θα έχει τελειώσει το προσφυγικό και τα συνόδευτα θα έχουν βρει μια θέση στον ήλιο, να μπορέσουν να μπουν ελληνόπουλα. Ή δεν συμφωνείτε με αυτά? Πρέπει να τρώμε τα λεφτά σαν στραγάλια αριστερά-δεξιά της προσφυγικής κρίσης? Αυτό κάναμε εμείς τότε. Τι είπαμε τώρα? Τώρα δημιουργήθηκε το ΑΜΥΦ. Το ταμείο λοιπόν, το οποίο επίσημα παίρνει τα χρήματα για το προσφυγικό. Σκεφτόμασταν όλο αυτόν τον καιρό εάν έχουμε άλλα ακίνητα. Έχουμε ακίνητα πολλά. Οι βουλευτές τώρα κάνουν ένα βήμα και λένε: αυτά τα ακίνητα λοιπόν, κυρία Φωτίου, που ξέρουμε ότι έχεις ως Υπουργείο και εποπτευόμενοι φορείς, να μπορέσει να φτιαχτούν γρήγορα. Αυτή η ιστορία που λένε ακόμη ότι 800 ασυνόδευτα ανήλικα βρίσκονται κάπου, άλλοι στα τμήματα, άλλοι στα camps κτλ., να μπουν αξιοπρεπώς και συγχρόνως να φτιαχτεί η ελληνική περιουσία του δημοσίου. Γιατί η περιουσία του δημοσίου είναι, αφού είναι δημόσιοι φορείς όλοι αυτοί. Για καταλάβουμε δηλαδή. Αυτό λένε οι βουλευτές. Δεν είναι καλό? Κάνει κάτι μεγάλο λάθος? Να το αποσύρω. Να το αποσύρουν οι βουλευτές, να μην το κάνουμε εμείς δεκτό. Αλλά μήπως κάνετε τεράστιο λάθος με το να δεσκώνετε στο ύψος αυτή την όλη την ιστορία? Μήπως στην πραγματικότητα όλοι εσείς κάπου αλλού θέλετε να δίνονται τα λεφτά? Όχι στο δημόσιο, για να καταλάβω κι εγώ στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ είναι λοιπόν ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν θέλετε να το κάνουμε έτσι? Να γίνεται πώς? Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι για θέματα προσφυγικού αυτά όλα εξαιρούνται. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, εσείς τι θέλετε ακριβώς? Να μην στεγαστούν τα συνόδευτα. Αυτό θέλετε. Πάμε τώρα παρακάτω. Σας ακούω, κύριε Εισαγητά, με μεγάλη προσοχή, όπως με ακούτε κι εσείς. Και μια κουβέντα τώρα, μου ζητήσατε τα σημερινά νούμερα για το ΚΕΑ. Να σας τα δώσω. Τα σημερινά νούμερα για το ΚΕΑ είναι 200.000 συμπολίτες μας είναι ήδη αυτή τη στιγμή δικαιούχοι του ΚΕΑ. Που σημαίνει ότι μέχρι τους 700.000 πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί 700.000 είναι για, που έχουμε υπολογίσει, είναι για όλο το χρόνο. Είναι η πρώτη φορά που μέσα σε 15 μέρες 200.000 άνθρωποι έχουν ένα χαρτί με αξιοπρέπεια,
που λέει ότι είναι δικαιούχοι και ξέρουν και πόσα χρήματα θα πάρουν. Και ξέρουν και πόσα χρήματα θα πάρουν, γιατί το λέει το χαρτί. Πάμε τώρα και αυτοί οι δικαιούχοι, τα αρχεία αυτά, τα έχουμε μεταβιβάσει, τα μεταβάζουμε καθημερινά, στη ΔΕΗ, παντού, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ώστε να απολαμβάνουν και οι υπηρεσίες. Δηλαδή, δωρεάν ηλεκτρικό και τα λοιπά, μειωμένο ηλεκτρικό από τα κοινωνικά τιμολόγια, ηλεκτρικό νερό, θα είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ, του Ταμείου Απόρων, θα είναι δικαιούχοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα είναι δικαιούχοι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Και το 10% των άνεργων δικαιούχων θα μπουν στην εργασία μέσα στο 17. Αυτό είναι το ΚΕΑ. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Και γι' αυτό λέμε και στον ελληνικό λαό, υπομονή λίγο, είναι μεγάλη ανάγκη, δεν το κάνατε πιο μπροστά. Τι να κάνουμε. Το κάνουμε και το υλοποιούμε τώρα σε πανεθνική κλίμακα. Σε πανεθνική κλίμακα. Πάμε παρακάτω. Οι δομές φτώχειας, δύο κουβέντες και το τι συμβαίνει με τα κέντρα κοινότητας και τις δομές φτώχειας στα... Και με αυτό, κυρία Υπουργέ, κλείνω, ναι, να ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις δομές φτώχειας και με τα κέντρα κοινότητας ή σε όλους τους δήμους της Ελλάδος. Έχουμε αναλυτικό οδηγό σε σχέση με το πώς γίνεται η διαδικασία. Έχουμε βγάλει οικεία. Είναι όλα νομικά κατοχυρωμένα. Δεν μπορούν οι Δήμοι να προσλάβουν όποιον θέλουν. Θα προσλάβουν με βάση τα νομικά τους πρόσωπα, και εδώ είναι μία ιστορία, ή κατευθείαν στο Δήμο. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε διαφορετικό τίποτα προς τους Δήμους. Ή λοιπόν με βάση τα νομικά τους πρόσωπα. Ή με κατευθείαν διορισμό στο Δήμο, κατευθείαν δηλαδή στο Δήμο, προσλαμβάνονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Φτάνει η σπέκουλα ότι θα προσλάβουμε τους ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Φτάνει. Δηλαδή, δεν αντέχει αυτό. Και ξέρετε τι δεν αντέχει. Σε τρώει και τάδικο, εκτός των άλλων. Χώρια που έχουμε καθυστερήσει όλο αυτόν τον καιρό εξαιτίας του ότι κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν θυμάται κανείς, είσαστε όλοι χωρίς μνήμη, ότι το 2007 όλοι αυτοί που δουλεύουν σήμερα στις δομές φτώχειας και είναι μόνο σε 66 δήμους, εκ των οποίων 44 στην Αττική, όλοι αυτοί προσελήφθησαν από ΜΚΟ, από τους δικούς σας δημάρχους ή εν πάση περιπτώσει από τους δημάρχους. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Τι λέτε ακριβώς, αγαπητοί συνάδελφοι? Τα ξεχάσαμε όλα? Λοιπόν, και επειδή τώρα λοιπόν εμείς δεν το κάνουμε με ΜΚΟ, το κάνουμε με ΑΣΕΠ, με κατακρίνετε κιόλα. Λίγο, ξέρω εγώ τι να πω πια. Είναι το άσπρο μαύρο. Τι γίνεται? Έχει κοντά πόδια αυτό, καταλάβατε? Έχει πολλά κοντά πόδια. Όπως ήταν διάφορα πράγματα που λέτε και αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι το ανάποδο. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε